και κύριοι, χαίρετε. Χιλιάδες πολίτες από όλες τις γωνιές της Ελλάδας πέφτουν στη Μητρόπολη για να αποτίσουν φόρο τιμή στον Ανδρέα Παπανδρέου. Η προσέλευση επώνυμων και ανώνυμων που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι σταμάτησε μόνο για λίγες ώρες τα ξημερώματα. Τραγική φιγούρα, η σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, Δήμητρα. Συνδεόμαστε απευθείας τώρα ταυτόχρονα με τη Μητρόπολη, όπου εκατοντάδες πολίτες περιμένουν υπομονετικά να αποχαιρετήσουν το μεγάλο πολιτικό ηγέτη, στον οποίο πίστεψαν, ενώ από τις 12 και 20 στη Μητρόπολη βρίσκεται και πάλι σύζυγός του Δήμητρα. Θα συνδεθούμε ταυτόχρονα λοιπόν και με τη Χαριλάου Τρικούπη, όπου από στιγμή σε στιγμή αρχίζει η συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ. Να πάμε λοιπόν πρώτα στην Μητρόπολη και στον συνάδελφο Δημήτρη Σαλέπη. Δημήτρη. Αλεξάνδρα, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από τον Ιερό Ναό της Μητρόπολης της Αθήνας. Πρέπει να πούμε ότι από το κλίμα εδώ είναι βαρύ και εκατοντάδες κόσμου σειραίουν από το πρωί για να αποτίσουν φόρο τιμής και να πούν το ίστατο χαίρε στο μεγάλο ηγέτη, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Από νωρίς το πρωί άρχισαν να έρχονται εδώ και στελέχη του ΠΑΣΟΚ αλλά και στελέχη των άλλων κομμάτων για να πούν και αυτοί το δικό τους αντίο στον Ανδρέα Παπανδρέου. Μεταξύ αυτών ξεχωρίσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον επίτιμο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, όπως συνοδεύονταν από την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Πέτρο Τατούλη, την πρώην πρόεδρο του Συνασπισμού, την κυρία Μαρία Δαμανάκη. Πριν από λίγο αποχώρησε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Θόδωρος Πάγκαλος, που ήρθε εδώ μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Γιώργο Ρωμαίο, και αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εξωτερικών. Δημήτρη, όπως είπες, ο κύριος Πάγκαλος ήταν πριν από λίγο εκεί στη Μητρόπολη. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό τις δηλώσεις που έκανε και θα επανέλθουμε. Ήταν ένας σημαντικός παράγοντας της διεθνούς ειρήνης και διαμόρφωσε τη φυσιογνωμία της Ελλάδας όπως αυτή υπάρχει σήμερα και όπως την υπερασπιζόμαστε. Και γι' αυτό ήταν χρέος τιμής, πιστεύω, αυτό που επιτελέσαμε σήμερα από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών, όχι ως δημόσιας υπηρεσίας, ως οργανισμού με σκεπτόμενους ανθρώπους, ζωντανούς και με αισθήματα. Τιμήσαμε αυτόν που δημιούργησε τη σύγχρονη εξωτερική πολιτική και είχε μια αποφασιστική συμβολή στη σύγχρονη τάξη πραγμάτων όπως την επιθυμούν οι λαοί. Ευχαριστώ. Μάλιστα, αυτά είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Θεόδωρος Πάγκαλος, ενώ είδαμε λίγο πριν και τον Υπουργό Παιδείας, το γιο του Ανδρέα Παπανδρέου, τον Γιώργο Παπανδρέου, να φτάνει και αυτό στη Μητρόπολη. Ακριβώς, Αλεξάνδρα, μέσα στη Μητρόπολη αυτή την ώρα βρίσκω, όπως είπες και εσύ, είναι η κυρία Δήμητρα Παπανδρέου, ο κύριος Νίκος Παπανδρέου και ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, οι δύο γιοι του Ανδρέα Παπανδρέου. Λέγαμε προηγουμένως λοιπόν ότι εκατοντάδες κόσμους σειραίουν εδώ στη Μητρόπολη.